Καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε και στην εκλεκτική παρέα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τώρα πείτε μας τι γίνεται με το ΕΚΑΣ, τι γίνεται με τις επικουρικές. Με το ΕΚΑΣ διαβάζω εδώ και στη σελίδα 23 του σχεδίου που κυκλοφορεί και είναι στο διαδίκτυο της αξιολόγησης ότι το Δεκέμβριο του 19 δεν θα καταβάλλεται πια, θα είναι ο τελευταίος μήνας που θα καταβληθεί το ΕΚΑΣ, αλλά πρέπει να γνωρίζουν, επειδή σας παρακολουθεί και ο κόσμος που παίρνει το ΕΚΑΣ, ότι από τους 240.000 που το παίρνουν σήμερα, οι 50.000 θα ειδοποιηθούν σε 10 μέρες, στις 21 Δεκεμβρίου, με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, στην ουσία 19 Δεκεμβρίου θα ειδοποιηθούν, ότι δεν θα ξαναπάρουν ΕΚΑΣ. Οι 50.000 από τους 240 σχεδόν. Αυτοί ενώ θα πάρουν το μέρισμα... Στις 19 του μήνα. Στις 19 του μήνα 50.000 από τους κατώτατους συνταξιούχους, γιατί είναι οι χαμηλότερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν θα πάρουν. Αυτοί θα πάρουν το μέρισμα, τα 500 ευρώ, αλλά θα χάσουν 1.200 ευρώ χάνοντας το ΕΚΑΣ το 2018. Μάλιστα. Από τους υπόλοιπους 185.000 θα χάσουν 960 ευρώ ο καθένας τους, διότι από 105 ευρώ στο ΕΚΑΣ θα παίρνουν 35. Άρα λοιπόν, και βεβαίως αυτοί θα πάρουν για τελευταία χρονιά έτσι, το 35 αντί για τα 105. Αυτοί ενώ θα πάρουν το μέρισμα, διότι όλοι οι δικαιούχοι ΕΚΑ στην πατρίδα μας θα πάρουν το μέρισμα. Η δεύτερη κατηγορία που θα διατηρήσουν αυτή το κέλυφος του ΕΚΑ στα 35 ευρώ θα χάσουν εντός του χρόνου του 18 960 ευρώ, ενώ θα έχουν εισπράξει 500-600 ως μέρισμα. Άρα όλη η κατηγορία αυτή του ΕΚΑΣ, και επειδή έχετε και ευαίσθητοι τους βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει προσπάθεια να μην καταργηθεί το ΕΚΑΣ, που είναι ό,τι σημαντικότερο, κοινωνικότερο υπήρχε στο συνταξιοδικό σύστημα για το ΕΚΑΣ. Τώρα βλέπω ότι στη σελίδα 27 του σχεδίου που κυκλοφορεί ότι πρέπει το Μάιο όλες οι μνημονιακές ρυθμίσεις του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου να αποτελέσουν το νέο εργατικό κώδικα, ενώ δηλαδή φεύγουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο, τον Μάιο πρέπει να περάσει στη Βουλή με ρήτρα να μην αλλάξει από καμία κυβέρνηση στο μέλλον το σύνολο των μνημονιακών, εργατικών και συνταξιοδικών ρυθμίσεων. Άρα πώς φεύγουμε από το μνημόνιο, ενώ το Μάιο η Βουλή θα κυρώσει το νέο εργατικό κώδικα και το νέο ασφαλιστικό κώδικα με όλες τις ρυθμίσεις των μνημονίων για τα εργατικά και συνταξιοδικά θέματα. Πολύ περισσότερο που εντός κάποιων ημερών, κατά δικές μας ασφαλείς πληροφορίες, εκδίδεται η απόφαση της Ολομελίας Συμβουλίου Επικρατείας, και γι' αυτό είναι η κόντρα με την κυβέρνηση, που βγάζει το σύνολο του μνημονίου, ενώ τις εργατικές και συνταξιοδικές ρυθμίσεις και το σύνολο του νόμου Κατρούγκαλου, επανυπολογισμό, προσωπική διαφορά, ΕΚΑΣ, ως αντισυνταγματικές. Άρα και το Συμβούλιο Επικρατείας σε κάποιες μέρες θα έχει βγάλει αντισυνταγματικό το σύνολο των συνταξιοδικών ρυθμίσεων και εργατικών του νόμου Κατρούγκαλου και του Τρίτου Μνημονίου, και η κυβέρνηση έχει συστήσει επιτροπή, έχει εξασφαλίσει και χρήματα να κωδικοποιήσει ρυθμίσεις του Δεύτερου και Τρίτου Μνημονίου που θα είναι αντισυνταγματικές. Είναι ένα παράλογο, κύριε Παυλόπουλε. Υπ' αυτή την έννοια απορώ πως αυτές οι ρυθμίσεις που σας είπα, οι σελίδες είναι 23 και 27, το πρώτο είναι το πακέτο των συντάξεων, το δεύτερο το πακέτο των εργατικών ρυθμίσεων και άλλες ρυθμίσεις, δεν θέλω να πω για τις απεργίες και ούτω καθεξής, θα τα συζητήσετε. Πως η κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία να κωδικοποιήσει με ρήτρα, να δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις να μην αλλάξουν τις εργατοκτόνες και συνταξιοκτόνες ρυθμίσεις 2 μήνες πριν βγούμε από τα μνημόνια. Για πόσα χρόνια, κύριε καθηγητά? Επαόριστον, είναι ρήτρα δομική, κυρία Κλήτου, να μην αλλάξει. Πώς μπορεί να δεσμεύσει τις κυβερνήσεις ό,τι γίνεται? Άρα, για το ΕΚΑΣ. Μιλάτε και για τις καταργήσεις στο ΕΚΑΣ, τις προσωπικές διαφορές, επικουρικές. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων και η ρήτρα, και βεβαίως η προσωπική διαφορά, που είναι κομβική ρήτρα του νόμου Κατρούγκαλου, κρίνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας και μαθαίνω ότι αποφαίνεται σιγά σιγά το δικαστήριο, και παραλαμβάνω
Αυτή είναι και η κόντρα στην ουσία. Δεν είναι το πότε. Ναι, το κατάλαβε. Ξέρει η κυβέρνηση ότι γίνονται διασκέψεις και κρίνεται αντισυνταγματικός ο νόμος. Και φοβάμαι ότι εδώ επιχειρείται, ας μην παρεξηγηθώ από τον αξιότιμο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρείται τρομοκράτης των δικαστών, μια και σε λίγες μέρες βγαίνει αντισυνταγματικός όλος ο νόμος Καντρούγκαλου. Είναι εντελώς παράλογο αυτό. Άρα θεωρώ έτσι μας δίνετε και την εξήγηση για το χθεσινό επεισόδιο, κύριε καθηγητά, που παρακολουθήσαμε όλοι ευρώντιτοι ανάμεσα στον Υπουργό, τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Ακελαρίου. Ο οποίος Ακελαρίου, τέλος πάντων και στο παρελθόν, έχει δεχτεί και σφοδρή κριτική ότι ήταν και φυλαπροσκείμενο στην κυβέρνηση. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση γνωρίζουσα ότι γίνονται διασκέψεις και βεβαίως εκεί πάει, αφού και ο προηγούμενο μνημόνιο βγήκε αντισυνταγματικό. Οι δικαστές σε τους νέους θεσμούς, ενδεχομένως λέω, δεν ξέρω κι εγώ, ενδεχομένως οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχουν μία άποψη στο να κριθεί και ο νόμος στο σύνολό του αντισυνταγματικός. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να κωδικοποιεί ρυθμίσεις που οι μισές έχουν κριθεί με τις προηγούμενες αποφάσεις και είναι του δεύτερου μνημονίου και άλλες μισές θα κριθούν τώρα. Αν όντως βγει αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου, τι θα συνεπάγεται αυτό πρακτικά? Τι θα συνεπάγεται πρακτικά? Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ότι όλα αυτά είναι στον αέρα, ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναπροσαρμοσύνει συντάξεις, να επαναχορηγήσει συντάξεις, να δώσει ό,τι οφείλει, να επαναφέρει το ΕΚΑΣ, να πάψει να μιλάει για προσωπική διαφορά, να σταματήσει να παγώσει τα προνομοθετημένα μέτρα του Ιανουαρίου του 2019. Όλο αυτό είναι απαρά. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να περιμένει και για αυτό που υπέγραψε στο Χίλτον. Αν δείτε τα κείμενα τα σχετικά, έχετε κορυφαίους βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα. Αν δείτε το κεφάλαιο για τις συντάξεις και το κεφάλαιο για την εργασία, όπου λέει θα κρίνει η Τρόικα την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικάτων για το αν μπορούν να συνομολογούν συλλογικές συμβάσεις. Μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα. Ας τα διαβάσουν οι κύριοι βουλευτές και βέβαια σας κάνουν και κριτική να δουν αν όντως αυτά έχουν ψηφιστεί. Πού μας πάνε, κύριε Παυλόπουλε? Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Καλό βράδυ. Κύριε Μανουλίδη, παρακαλώ.